Μία εξαιρετική δράση, βεβαίως είναι η τέταρτη φορά που γίνεται, έχει προηγηθεί σε κάποιες άλλες περιοχές και θα ήθελα να μου πείτε αρχικά τη φιλοσοφία της δράσης αυτής. Τι ακριβώς γίνεται? Θα είναι μια δράση που απευθύνεται στα μέλη μας ηλικίας 14 έως 18 ετών. Η δράση αυτή γίνεται κάθε 4 χρόνια. Συμμετέχουν ανιχνευτές από όλη την Ελλάδα και για πρώτη φορά συμμετέχουν ανιχνευτές από 8 χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι είναι πρόσκοποι από αντίστοιχες προσκοπικές οργανώσεις. Οπότε φέτος έχει και διεθνή χαρακτήρα η δράση. Να πούμε ότι οι συμμετέχοντες είναι πάνω από 1.000 αυτή τη στιγμή από όλες τις περιοχές της χώρας μας και η δράση εκτελείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν πάνω στα βουνά του Ολύμπου, του Σμόλικα, του Βοΐου και των Πιερίων, όπου τα παιδιά κάνανε έρευνες για τα ήθη και τα έθιμα των χωριών που επισκεφθήκαμε, καθώς και δράση κοινωνικής προσφοράς. Και τέλος κάνανε ορεινές διασχίσεις με διανυκτερεύσεις σε πολύ υψηλό υψόμετρο. Στη συνέχεια, όλοι οι ανιχνευτές από χθες έχουν μαζευτεί τα 1.000 άτομα στο Βελβεντό Κοζάνης και εδώ που βρισκόμαστε είναι το ένα πάρκο δραστηριοτήτων που γίνεται στα πλαίσια της δράσης. Είμαστε σε μια ναυτοπροσκοπική λέμβο. Να πούμε ότι είναι μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος, γιατί οι ναυτοπρόσκοποι μας κλείνουν τα 100 χρόνια τους και οι πρόσκοποι της Θεσσαλονίκης μας υποστήριξαν πάρα πολύ για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Κάθε μέρα, για 4 ημέρες, 200 παιδιά θα βρίσκονται σε αυτό το πάρκο, όπου εκτός από τις ναυτοπροσκοπικές βάρκες, λέμβους, έχουμε και δραστηριότητες όπως έντε με κανό, καγιάκ, ράφτινγκ και δραστηριότητες γενικότερα νερού. Αρνητικό δεν είναι. Σκοπός ειδικότητας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν και να γνωρίσουν το προσκοπικό παιχνίδι μέσα από τις δραστηριότητες στο νερό. Το νερό για μας δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι οι λίμνες, όπως καλή ώρα βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη λίμνη στο Πολύφυτο. Είναι τα ποτάμια, είναι κάθε τι που θα μπορούσε να μας αναπτύξει τη φαντασία και να μας δώσει το στοιχείο της επιπέτειας. Πώς αντιλαμβάνονται τη δράση αυτή? Εγώ είδα πολύ χαρά, είδα χαμόγελα, είδα παιχνίδι, είδα και πειθαρχία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν κώδικα επικοινωνίας, έχουμε έναν κανονισμό ασφαλείας δράσεων στο νερό, ο οποίος μας επιτρέπει και μας επιβάλλει αντίστοιχα κανόνες, κανόνες και στην επικοινωνία, κανόνες όμως και στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα πλωτά μέσα. Αυτό καταλήγει στο να γίνεται κάτι με μεγάλη ασφάλεια και αντίστοιχα να βοηθάει στην απολαύσουν τα παιδιά χωρίς να έχουν το άγχος ότι κάτι θα τους συμβεί. Οπότε η χαρά που είδατε στα προσωπάκια είναι από όλες τις ηλικίες. Σκεφτείτε ότι οι ναυτοπρόσκοποι δραστηριοποιούνται ακόμα και από την ηλικία της Δευτέρας Δημοτικού, όπου μαθαίνουν τα παιδιά ιστιοπλοεία με σκάφη αγωνιστικού τύπου. Αποκορύφωμα είναι η δραστηριότητα με τις δεκάκοπες φαλαινίδες. Έχουμε γύρω σε 40 φαλαινίδες σε όλη την Ελλάδα. Δεκάκοπες, καμιά περίπου 100 σκάφη. Είμαστε περίπου 6.500 ναυτοπρόσκοποι. 100 χρόνια ναυτοπρόσκοποι. Και ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνετε μέσα από την τηλεόραση του West σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα? Το μήνυμα είναι ότι από το 1913 μέχρι το 2013 κάναμε μια πολύ καλή αρχή και από εδώ και πέρα στα επόμενα μέχρι τα 1.000 μας χρόνια πιστεύω να απολαύσουμε το παιχνίδι όπως τα απολαύσαμε και στα προηγούμενα 100. Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ το κανάλι σας. Α1 θα παραχωρήσει συνέντευξη μέσα στη βάρκα? Βέβαια, πλωτή. Ωραία, ελάτε στον καιρό να μεταγγίσουμε το συνεργείο. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στο σκάφος είναι το πρόσωπο αντεσένα. Στο πρόσωπο αντεσένα, στη γίνηση 1, πηγαίνουμε τα χέρια μας μπροστά, σκύβουμε το κορμί μας, με την πλάτη μας και όχι με τα χέρια μας μόνο, για να μην καταστρέψουμε τα χέρια μας. Και όταν πούμε το 2, όταν η κυβέρνηση πει το 2, τα κουπιά βυθίζονται στο νερό, διανύουν μια διαδρομή προς την πρίμνη και βγαίνουν από το νερό όταν φτάσουμε στο σημείο 1, μην μπορούμε να τραβήξουμε άλλο προς τα πίσω την πλάτη μας. Αυτό ακριβώς. Αφού φτάσουμε στο σημείο 1, όταν η κυβέρνηση πει το 2, μπαίνει στο νερό και ταξιδεύει προς την πλώρα του σκάφους. Και 2. Τέλεια. Το πλέον όμορφο είναι ακόμα και αυτό ότι εμείς, αν και έχουμε ζήσει πολλαπλές δραστηριότητες τέτοιες, πάντα γοητευόμαστε και γοητευόμαστε με την παρουσία και τη συμμετοχή των παιδιών. Τα παιδιά ζουν σε κάθε επίπεδο αυτές τις δραστηριότητες, ζουν διαφορετικά. Ξέρετε, ο απότερος σκοπός μας είναι να αλλάξουμε τον κόσμο, θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Το πολεμάμε 103 χρόνια, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Αλλά με τέτοια παιδιά που έχουμε στα χέρια μας, σίγουρα θα τα αλλάξουμε. Είναι μαγεία, τα πάντα είναι μαγεία. Και η Θεσσαλονίκη είναι εδώ πέρα. Οφείλω να πω ότι είμαστε μεγαλύτεροι. Ναι, βέβαια, παντού. Ναι, όπως
Όπως... Αυτά είναι από τα απρόοπτα. Ναι, ναι, είναι το διασωστικό μας σκάφος αυτό, δεν είναι κάποιο ξένο. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας, βλέπουμε. Όλα τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται. Δώστε μας λίγο σε αυτό το κομμάτι. Αυτοπροσκοπικές λάμβοι έχουν, όπως βλέπετε, τα πάντα όσα προβλέπονται από τους κανόνες των λιμεναρχείων όσον αφορά σωσίβια, άγκυρες, σωστικά μέσα. Όπως επίσης έχουμε πάντα μαζί μας ταχύπλοα διασωστικά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν οποιαδήποτε στιγμή αν συμβεί κάτι. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν έχει συμβεί ποτέ τίποτα λόγω της ικανότητας που έχουν οι κυβερνήτες μας, οι οποίοι είναι πραγματικά ικανοί και στην εκπαίδευσή τους και στην αποτελεσματικότητά τους. Και ας μην ξεχνάμε, Κωνσταντίνε, δεν είναι ότι οι κυβερνήτες μας εξετάζονται από αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού. Τελειώσατε, αν δεν κάνω λάθος, τη δράση σας, τι ακριβώς περιελάμβανε και πώς είναι αυτή η εμπειρία. Θέλω να τη μεταφέρεις σε όλους που μας ακούν. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ, είχε ομαδικό πνεύμα, γιατί ας πούμε δεν μπορείς να συνεχίσεις στη συγκεκριμένη δράση στη βάρκα. Έπρεπε να είναι συγχρονισμένοι όλοι, οπότε αναγκαστικά θα είχε ομαδικό πνεύμα. Θα πρότεινα γενικά σε όλα τα παιδιά, ανεξαιρέτως με το τι κάνουν ή το τι έχουν, να μπουν. Είναι μια πολύ καλή δράση και προσφορά. Εγώ προσωπικά κάνω από την πρώτη δημοτικού και μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έχω παρατήσει. Πού είσαι, Αλέξανδρε? Είμαι από τον νομό Ξάνθης. Εδώ στο Βελβενδό Κοζάνης, στο ναυτικό όμιλο Κοζάνης, για να συμμετάσχετε σε αυτή την πολύ ωραία δράση, η τέταρτη πανελλήνια δράση. Ανοίχνει αυτόν και πώς είναι αυτή η εμπειρία, Αλέξανδρε? Είναι μοναδική, συμβαίνει κάθε 4 χρόνια και αυτό είναι κάτι μοναδικό και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που είμαστε εδώ. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Είναι απλά φαντασμαγορικά. Εμείς ανεβήκαμε τον Όλυμπο πρώτες 4 μέρες. Ήταν απλά καταπληκτικά. Οι φιλίες που κάνεις μέσα στην ελπίδα είναι αξέχαστες. Ο προσκοπισμός είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τις οποίες γίνονται. Κυρίως τη διαπαιδαγώγηση και προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες τις οποίες τα παιδιά μπορούν να ζήσουν. Το εντυπωσιακό σε αυτές τις διοργανώσεις είναι ότι τα παιδιά αποκτούν πάρα πολύ καλές φιλίες ανεξάρτητα τη γλώσσα που μιλούν και τον τόπο καταγωγής τους και δημιουργούν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και όπως και η επικοινωνία είναι πάρα πολύ όμορφη. Και αυτό είναι και ένας από σκοπούς του προσκοπισμού. Ναι. Να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ όλων των προσκόπων όλου του κόσμου. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων εδώ που βοηθάμε εδώ στη δραστηριότητα στις διάφορες που γίνονται. Αντέχετε εσείς? Για τα παιδιά δέχομαι. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Έχει στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός για να βγεις πέρα σε αυτό. Το επιτελείο είναι από όλη την Ελλάδα προφανώς. Είμαστε πάρα πολλοί κόσμος. Βοηθούμε αρχηγοί, υπαρχηγοί, πάντες. Τα παιδιά είναι πάρα πολλά. Είμαστε σχεδόν 1000 άτομα. Περιοχές όπως είναι ο Βελβενδός Κοζάνης, η Πίνδος, ο Όλυμπος, λαμβάνει χώρα το διάστημα αυτό η τέταρτη πανελλήνια μεγάλη δράση ανιχνευτών με το όνομα Ελπίδα 2013 που φιλοξενεί προσκόπους από διάφορες χώρες. Η ώρα της περιπέτειας είναι εδώ, όπως θα αντιληφθείτε κι εσείς, για μικρούς και μεγάλους. Είμαι από την Αθήνα, ενεργός στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Και σε αυτή την δράση ανέλαβα να βοηθήσω οργανώνοντας κάποιο πάρκο περιπέτειας για να απασχολήσουμε με διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά. Από τα πιο δύσκολα πόστα νομίζω έχετε αναλάβει. Εδώ σε πολύ δύσβατες περιοχές έχετε στήσει τα δικά σας extreme sport. Προσπαθούμε να είναι ένα ελκυστικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων με σκοπό να κρατάμε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Έτσι έχουν στηθεί πληθώρα παιχνιδιών, τα οποία χωρίς να είναι επικίνδυνα τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, να τους εξιτάρουν ή να είναι παιχνίδια άμυλας μεταξύ ομάδων. Έτσι, στο χώρο που βρισκόμαστε έχουν αναπτυχθεί 4
μεγάλες δραστηριότητες. Ένα παιχνίδι σταθμών με 8 υποσταθμούς, όπου εκεί είναι τα παιχνίδια άμυλας. Ένα adventure park, όπως το ονομάζουμε, με διάφορα εναέρια περάσματα. Την κατάβαση ενός τμήματος, ενός τεχνικού φαραγγιού με άλματα, τσουλήθρες και κατάβαση με σκηνιά μέσα από καταράκτες και μία πίστα τεχνικής ποδηλασίας, όπου πάλι τα παιδιά καλούνται να περάσουν με δεξιοτεχνία συγκεκριμένα περάσματα. Ονομάζομαι Κωφοπαντελής Μάρκος και είμαι στην περιοχή του Βελβεντού και συγκεκριμένα στο Σκεπασμένο, όπου αυτή τη στιγμή γίνεται μια κατάβαση canyoning. Βρισκόμαστε στο τελευταίο καταράκτη, όπου το ύψος είναι γύρω στα 30 μέτρα και βλέπουμε μια ελεγχόμενη κατάβαση, λεγόμενη γκιντέ. Δηλαδή έχουμε βάλει δύο σκηνιά, το ένα είναι σταθερό σημείο και το άλλο κατεβαίνει κανονικά κάτω στο νερό. Extreme δραστηριότητα. Δεν ξέρω αν μπορούν να την κάνουν όλοι. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη. Εγώ για παράδειγμα φοβάμαι. Μπορώ να ξεπεράσω αυτό το φόβο μου μέσα από μια ειδική εκπαίδευση και κάποιες οδηγίες που δίνονται? Ναι, εννοείται ότι είναι ένα extreme, μια extreme δραστηριότητα. Μπορεί να την κάνει ο καθένας, κάποιος που αγαπάει τη φύση, εφόσον τηρεί τα μέτρα ασφαλείας και έχει περάσει κάποια εκπαίδευση. Είχαμε κάνει μια αντίστοιχη δράση το 2010. Εκεί έπεσε η πρώτη ιδέα, γιατί και εμείς τον επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά και είδαμε ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές για να γίνουν δραστηριότητες και με υγρό στοιχείο και με ορεινό στοιχείο και με πολιτισμικό στοιχείο και να έχουμε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Οπότε νομίζω ότι ο τόπος είναι ιδανικός, όπως και όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που μας φιλοξένησε αυτές τις ημέρες.